Η Ιερά Μονή Γυρομερίου ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα μεταξύ 1310 και 1320, στην εποχή της ακμής του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Αποτέλεσε σημαντικό μοναστικό κέντρο και έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της στα μέσα του 16ου αιώνα, εποχή κατά την οποία, κατά τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά, αριθμούσε περίπου 300 μοναχούς. Από την αρχή της... Από την αρχή της ιδρύσεώς της υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ως Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή και αργότερα ως Έδρα Πατριαρχικής Εξαρχίας. Στη δικαιοδοσία της ανήκαν 12 χωριά της επαρχίας και η πόλη των Φυλιατών. Το έτος 1800 η Μονή έγινε έδρα της Επισκοπής Γυρομερίου, υπαγόμενη στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, με την ίδια έκταση στη δικαιοδοσία της. Από τότε και μέχρι το 1895 που οριστικά καταργήθηκε, είχε διάφορες εναλλαγές, άλλοτε ως έδρα επισκοπής και άλλοτε εξαρχίας. Το 1928 το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραχώρησε επιτροπικό στην Διοικητική Επιστασία της Μονής στην Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας, Φυλιατών και Γυρομερίου, διατηρώντας όμως τα κανονικά του πνευματικά δικαιώματα επ' αυτής. Για το λόγο αυτό, στις ιερές ακολουθίες που τελούνται στη Μονή, μνημονεύεται το όνομα του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου. Η Μονή Γυρομερίου είναι ένα από τα δυστυχώς λίγα μοναστήρια στην Ήπειρο που είναι πανδρομένα και λειτουργούν. Σήμερα είναι εντυπωσιακά ανακαινισμένη και οι εργασίες που επιτελέστηκαν και συνεχίζονται ακόμη με προσοχή και σεβασμό στην τοπική παράδοση εναρμονίζονται κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο μοναστηριακό περιβάλλον χωρίς να αλλοιώνουν το χαρακτήρα του μνημείου. Η Ιερά Μονή Γυρομερίου αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη Θεσπρωτεία, με απήχηση σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Χιλιάδες κόσμου, κυρίως προσκυνητές αλλά και τουρίστες, την επισκέπτονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, καταφθάνοντας εδώ είτε σε οργανωμένες ομαδικές εκδρομές, είτε και μεμονωμένα.
Η μονή λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του κοινοβιακού μοναχισμού στη διαβίωση των μοναχών, αλλά και στο τυπικό και δέχεται προσκυνητές καθημερινά από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Δεν διαθέτει ξενώνα για μεγάλες ομάδες προσκυνητών και η φιλοξενία γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως. Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 2 Ιανουαρίου εορτή του Κτήτορος, οσίου Νείλου του Υγειασμένου. Επίσης, εορτάζεται πανηγυρικά την Τρίτη του Πάσχα η μνήμη των νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο όνομα των οποίων κατασκευάστηκε πρόσφατα και παρεκκλήσιο εντός της Μονής.